Λοιπόν, μάγκες, το πράγμα είναι απλό. Πηγαίνετε τώρα και πάρτε Mario Kart. Δεν θα χρειαστώ πολλές συστάσεις αυτή τη φορά για αυτό το παιχνίδι. Τα Mario Kart αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο για την Nintendo για πάνω από 25 χρόνια. Κάθε παιχνίδι Mario Kart προσφέρει αγνή διασκέδαση και ένα εξαιρετικό local και online multiplayer, πράγματα που μας έχουν λείψει στην εποχή μας και το διαπιστώσαμε πάρα πολύ έντονα με τα παιδιά παίζοντας, δηλαδή περάσαμε πάρα πολύ όμορφες ώρες. Τώρα το 8 αποτελεί επανακυκλοφορία της Wii U έκδοσης, μιας κονσόλας η οποία δεν πούλησε εμπορικά, πέτυχε. Οπότε δεν το λες και επανακυκλοφορία, είναι ευκαιρία τώρα που το Switch πουλάει να περάσει σε περισσότερα χέρια και να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Τώρα αυτή η έκδοση είναι πλήρης, έρχεται πλήρης, δηλαδή έρχονται μαζί και τα έξτρα τα DLC που είχαν δοθεί στην Wii U έκδοση. Το Battle Mode έχει ανανεωθεί, έχει προσθεθεί ένα mode και τα 200 στην κατηγορία. Πολύ περιεχόμενο, 48 πίστες, δηλαδή με λίγα λόγια περιεχόμενο να φάνε κικότες. Ας περάσουμε τώρα κατευθείαν στο gameplay. Τα Mario Kart αποτελούν ένα συνδυασμό ικανότητα στην οδήγηση και τύχη στα power-ups και στρατηγικής. Για να με καταλάβετε δηλαδή τι εννοώ, μπορεί να είσαι ο καλύτερος στην οδήγηση και να βρίσκεις όλα τα shortcuts και τα turbo slides κλπ. Αλλά άμα δεν ξέρεις, άμα δεν σου τυχαίνουν τα σωστά power-ups τη στιγμή που τα χρειάζεσαι, μπορεί να βρεθείς τελευταίος άνετα και να κοπανιέσαι κάτω. Και η στρατηγική, γιατί ξέρεις και πώς να τα χρησιμοποιείς τα πάντα και πότε να χρησιμοποιήσεις τι. Αυτό εννοώ, δηλαδή, με λίγα λόγια. Κατά τα άλλα είναι πολύ βασικό το, στηρίζεται σε πολύ βασικές ιδέες στο gameplay του. Απλώς προσφέρεται για να περάσετε καλά. Τώρα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και δεν μπορώ να το πολύ καταλάβω για την επιλογή να έχεις δύο ταυτόχρονα power-ups, δηλαδή το κάνει unbalanced το παιχνίδι. Η γνώμη μου εμένα είναι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όσα δηλαδή power-ups έχει ο ένας έχουν και άλλοι, είναι κοινό το σύστημα και για τους δύο, οπότε δεν το θεωρώ unbalanced. Και συν της άλλης, για κάθε επιθετικό power-up που μπορεί να σου ρίξει κάποιος, υπάρχει και το αμυντικό το αντίστοιχο, το οποίο μπορεί να εξεδωτερώσει το τελικατευθυνόμενο καβούκι για παράδειγμα. Οπότε για μένα δεν υφίσταται αυτό. Αρκεί πάντα, το ξαναλέω, να ξέρεις πότε να χρησιμοποιήσεις τι. Εκεί που λάμπει ο τίτλος, και το ανέφερα και στην αρχή βέβαια, είναι το multiplayer. Είτε local είτε online, προσφέρει άπειρες ώρες διασκέδασης, είναι ιδανικό παιχνίδι για διασκέδαση. Εδώ έχουν γεννηθεί φιλίες μέσω του online multiplayer στα Mario Kart, οπότε τι να πω για αυτό το πράγμα. Απλώς να σημειώσω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είσαι, ας πούμε, στο κρεβάτι σου με το γυναικάκι σου, να μοιράζεις τα Joy-Con και να παίζετε πιστούλες στο Mario Kart έτσι πως είστε. Είναι φανταστική εμπειρία. Και τώρα, μιας και μιλήσαμε για το χειρισμό, πολύ βασικός, η κονσόλα έρχεται by default υποστηρίζοντας local multiplayer. Δηλαδή, με αυτά τα δύο τα Joy-Con μοιράζεστε, να χρησιμοποιήσετε κάπως έτσι. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, ο χειρισμός δουλεύει άψογα, πραγματικά άψογα, και πραγματικά είναι πολύ σύνιστο παιχνίδι και στην κονσόλα ότι μπορείς να μοιραστείς το online του multiplayer. Εγώ αγόρασα και τα τιμονάκια, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα, το είδαμε και το δοκιμάσαμε με τα παιδιά, δουλεύει άψογα, προσφέρει καλύτερη στήριξη ειδικά για αυτούς που είναι μακριδάχτυλοι, και νομίζω ότι, εντάξει, δεν είναι απαραίτητη η χρήση τους, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή αγορά για να το συνοδεύσει. Εγώ το βρήκα διαδικτυακά, ένα 15 ευρώ, είναι δύο μαζί, έρχονται μαζί πακέτο. Οπότε κατευθείαν multiplayer και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Στα γραφικά τώρα, το παιχνίδι κλασικά είναι πανέμορφο, 1080p απεικόνηση με 60 frames σταθερά παντού.
δεν κολλάει, δεν λαγκάρει σε τίποτα. Κατεβαίνει στα 720p βέβαια στη φορητότητα, είναι αναγκαίο νομίζω. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο. Είναι ένα παιχνίδι που έχει δουλευτεί πάρα πολύ, φαίνεται σε κάθε πίστα αυτό. Δηλαδή 48 πίστες και 48 είναι δουλεμένες πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά από την Nintendo. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, joysticks. Θα κλείσω απλώς μόνο για να επαναλάβω ότι πρέπει να αγοράσετε το Mario Kart. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πολύ, πηγαίνετε και πάρετε το όσοι έχετε Switch ή όσοι πρόκειται να πάρετε το Switch, είναι καλή ευκαιρία να το πάρετε μαζί με το παιχνίδι. Zelda και αυτό θα σας κλείσουν για πολλές ώρες. Είναι, το Mario Kart γενικά είναι ένα γεμάτο παιχνίδι, εθιστικό, διασκεδαστικό, χαοτικό, παρείστικο, ό,τι πρέπει για την παρέα και θα σας προσφέρει άπειρες ώρες διασκέδασης, δεν το συζητώ. Αυτά από μένα, ήμουν ο Μίτσος από τους Joysticks, κάντε like άμα σας άρεσε το βίντεο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ακόμα εδώ είστε!